Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σα να δώσω το παρόν στο διήμερο σεμινάριο που πραγματοποιείται ω Αθλητική Ένωση Σωματείων Βορείου Ελλάδος. Με αντικείμενο την εκπαίδευση των πρώτων βοηθειών, αλλά και την επιστημονική υποστήριξη των ειδικοτήτων. Μία ομολογουμένως πολύ καταρτισμένη εκδήλωση, η οποία μπορεί και βεβαίως θα συμβάλλει στην ορθή ενημέρωση των αθλητών αλλά και των αθλητριών, των ομοσπονδιακών προπονητών, αλλά και των προπονητών των αθλητικών σωματείων, που είναι και μέλη της Ένωσής σας. Στη σημερινή εποχή, η εξειδίκευση αποτελεί προνόμιο και παράλληλα μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση ειδικότερων ζητημάτων, που όμως μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, την ανθρώπινη ζωή. Την εξειδίκευση στον τομέα της υγείας επιδιώκουμε και στο Υπουργείο Αθλητισμού, το γνωρίζετε άλλωστε, από τον Ιανουάριο του 2020, όταν επεξεργαζόμασταν εντατικά το πλαίσιο αναμόρφωσης των προπονητών, διαπιστώσαμε ότι δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι που έχουν την πιο στενή επαφή με τους αθλητές και τις αθλήτριες, ανάμεσα σε τόσα προσόντα που απαιτείται να διαθέτουν, να μην έχουν βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών. Πέρα λοιπόν από την υποχρέωση των προπονητών να είναι καταρτισμένοι στην παροχή πρώτων βοηθειών, που θεσπίσαμε με τον άρθρο 36 του νόμου 4809 του 2021, προχωρήσαμε και στη δημιουργία ενός καινοτόμου προγράμματος του Saving Sports. Στόχος του Saving Sports είναι να συμβάλλει στο έργο της πιστοποίησης όσο το δυνατόν περισσότερο εμπλεκομένο με τον αθλητισμό, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ένα έργο που επιτυχάνεται μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια στους περίπου 150 σταθμούς και υποσταθμούς του ΕΚΑΒ, αλλά και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με τη βοήθεια ενός επιστημονικά πληρέστατου και εύληπτου εγχειριδίου που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό από τα στελέχη του Saving Sports. Ήδη το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με την πιστοποίηση των πρώτων 25 συμμετοχών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και οι προσωπικότητες του αθλητισμού, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην ανάπτυξη του αθλητισμού και την πρόθεση τους στις νέες γενιές αθλητών. Φίλε και φίλοι, ένα είναι σίγουρο. Σε θέματα υγείας δεν χωράει παραμικρή έκπτωση. Και η κατάρτιση και επιμόρφωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας μας είναι υπόθεση όλων μας. Γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ πως είναι η πρωτοβουλία σας όχι απλώς χρήσιμη, άριστη. Και δεχτείτε και τα ευχαριστήριά μου και τα συγχαρητήριά μου παράλληλα για την ιδέα, την υλοποίηση αυτού του σεμιναρίου, όλης της εκδήλωσης, αυτής της συνύπαρξης ανθρώπων της αθλητικής οικογένειας και μέσα από την καρδιά μου να πάνε όλα καλά και εύχομαι στην επόμενη διοργάνωση να μου δοθεί δυνατότητα να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά, καλή επιτυχία και πάλι μπράβο σε όλους.